Πλανήτες είναι ουράνια σώματα τα οποία περιφέρονται γύρω από άστρα, είναι σφαιρικά και κυριαρχούν στην τροχιά τους. Οι πλανήτες δημιουργούνται γύρω από ένα αστέρι κατά τη διάρκεια που αυτό σχηματίζεται από ένα τεράστιο μεσοαστρικό νέφος κάπου σε έναν γαλαξία. Είναι 8 οι πλανήτες που έχουμε σήμερα ορίσει ως τέτοιους. Είναι σφαιρικοί, μεγάλοι και κυριαρχούν στην τροχιά τους. Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι αρκετά εντυπωσιακοί και η μελέτη τους άρχισε ήδη από την αρχαιότητα όταν ο Πυθαγόρας, για παράδειγμα, θεώρησε ήδη ότι η Γη είναι ένας πλανήτης που γυρνάει γύρω από το κέντρο του κόσμου. Οι γνωστοί σήμερα πλανήτες, αρχίζοντας από το πιο κοντινό προς τον ήλιο, είναι ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη μας, ο Άρης, ο γίγαντας Δίας, ο επίσης γίγαντας Κρόνος, που έχει και εντυπωσιακούς δακτύλιους, και ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, οι οποίοι επίσης έχουν κάποιους δακτύλιους. Ο Ερμής, ο πιο κοντινός, που θα περιμέναμε να είναι και ο πιο θερμός από όλους, ενώ στην πραγματικότητα είναι η Αφροδίτη, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μοιάζει πολύ με τη Σελήνη μας. Η Σελήνη και ο Ερμής έχουν διάσπαρτους κρατήρες και πολλά παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως αυτές οι γραμμές, που κάποιες από αυτές έχουν γίνει από τις πτώσεις μετεωριτών, ενώ ειδικότερα στον Ερμή θεωρείται ότι κάποιες από αυτές έγιναν καθώς ο πλανήτης από τότε που φτιάχτηκε συρρυκνούνται και έτσι έγιναν αυτές οι πτυχώσεις στην επιφάνειά του. Τον Ερμή, όπως και όλους τους πλανήτες, τους μελετήσαμε και τους μελετάμε με διαστημόπλοιο, τα οποία πήγαν πάρα πολύ κοντά στους πλανήτες και σε ορισμένες περιπτώσεις κατέβηκαν και πάνω τους. Εδώ βλέπουμε τη χημική σύσταση της επιφάνειας του Ερμή, όπως αυτή απεικονίστηκε από το διαστημόπλοιο Messenger. Ένα παράδοξο που βρήκε το ίδιο διαστημόπλοιο είναι ότι κοντά στους πόλους υπάρχουν κρατήρες αρκετοί οι οποίοι είναι γεμάτοι με πάγο. Ενώ σημειώστε ο υπόλοιπος πλανήτης είναι τόσο ζεστός που λιώνουν ακόμα και κάποια από τα μέταλλα. Η Αφροδίτη, που είναι ο επόμενος πλανήτης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αδελφή της Γης, έχει πάνω κάτω το ίδιο μέγεθος, πολύ πιο πυκνή ατμόσφαιρα, πάρα πολύ πιο πυκνή, τελείως ακατάλληλη για ζωή, τουλάχιστον όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, και η θερμοκρασία στην επιφάνειά της, επειδή αυτή η θεά της ομορφιάς είναι ντυμένη με τα πέπλα της, εδώ βλέπετε τα νέφη, πολύ πυκνά όπως είπαμε, λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου η θερμοκρασία ανεβαίνει πάρα πολύ. Η επιφάνεια της Αφροδίτης καταγράφηκε με χρήση ραντάρ
από το διαστημόπλοιο Μαγκελάνο, στο οποίο πήγε γύρω από αυτόν τον πλανήτη και τον μελέτησε. Διακρίνουμε κάποια βουνά, πεδιάδες, πάρα πολλούς κρατήρες, κάποια τους οποίους είναι φτιαγμένοι από πτώσεις αστεροειδών, ενώ άλλοι είναι παλιά ηφαίστεια. Η επιφάνεια της Αφροδίτης είναι καλυμμένη με πέτρες, όπως βλέπετε εδώ σε τούτη και αυτή την φωτογραφία, και θα λέγαμε ότι μοιάζουν με τις πέτρες οποιασδήποτε ερήμου πάνω στη γη. Ο Άρης, ο κόκκινος πλανήτης όπως συχνά τον αποκαλούμε, γιατί αυτό είναι το χρώμα το οποίο φαίνεται στον ουρανό, είναι πολύ μικρότερος της γης, πρακτικά δεν έχει ατμόσφαιρα, σχεδόν μηδενική, και η επιφάνειά του, η μισή έχει κρατήρες, έχει φαράγγια, κοιλάδες, ενώ η άλλη μισή είναι μία σχεδόν άμορφη έρημος. Ένας πλήρης χάρτης της επιφάνειας του κόκκινου πλανήτη μας δείχνει διάφορες περιοχές που έχει, και ειδικότερα εδώ είναι μια εικόνα η οποία φτιάχτηκε στη διάρκεια του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη, και γι' αυτό βλέπετε έχει πάγο, πολικές περιοχές δηλαδή έχουν πάγο, ο οποίος αποτελείται από νερό και διοξίδιο του άνθρακα. Αλλάζει λοιπόν, όπως ήδη είπαμε, στη διάρκεια των εποχών ο Άρης, και βλέπουμε εδώ να αυξομειώνονται οι εκτάσεις του πάγου στους πόλους, ενώ κατά καιρούς καλύπτεται ολόκληρος ο πλανήτης για μεγάλο διάστημα, ίσως και μηνών ακόμα, με σκόνη. Δηλαδή έχουμε μια αμμοθύελα η οποία καλύπτει όλο τον πλανήτη. Πάρα πολλές πληροφορίες πήραμε από διαστημόπλοια τα οποία προσεδαφίστηκαν, και μεταξύ των άλλων και από ένα πολύ μικρό ελικόπτερο που το βλέπουμε εδώ να σηκώνεται και να κάνει διάφορες μετρήσεις. Στον πλανήτη αυτό υπάρχει και μια περιοχή η οποία ονομάζεται Ελλάδα. Είναι αυτή η άσπη που βλέπετε κάτω δεξιά. Αλλά το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του είναι ένα φαράγγι το οποίο έχει πλάτος περίπου όσο το Αιγαίο και μήκος από εδώ μέχρι την Ινδία. Όπως βλέπετε είναι αρκετά ανώμαλο, πολύ βαθύ επίσης. Ας δείξουμε τώρα μια ματιά στους πόλους, που είπαμε ότι καλύπτονται με τον πάγο από νερό και από διοξίδιο του άνθρακα. Σε έναν κρατήρα, μικρό κρατήρα σχετικά, έχει βρεθεί και ένας πάγος, όπως βλέπετε, που μοιάζει σαν να είναι παγωμένη λιμνούλα. Πάλι και αυτός αποτελείται από νερό και διοξίδιο του άνθρακα. Ας πάμε τώρα στους γίγαντες, στους εξωτερικούς πλανήτες, και να τους δούμε με λεπτομέρεια. Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος, χαρακτηρίζεται από διάφορες ζώνες και λουρίδες
που η κάθε μια της έχει διαφορετική ταχύτητα αλλά και θερμοκρασία σε κάποιο βαθμό και οι οποίες επειδή κινούνται με μεγαλύτερη ή μικρότερη ταχύτητα η καθεμιά σε σχέση με την άλλη, δημιουργούνται δίνες και η μεγαλύτερη από αυτές είναι η κόκκινη κοιλίδα που τη βλέπουμε ακριβώς στο μέσο και η οποία τα τελευταία 400 χρόνια που την έχουμε παρατηρήσει είναι πάντα εκεί. Ας δούμε τώρα μια αλληλουχία πολύ όμορφων εικόνων σε μορφή ταινίας που επιτρέπει να διακρίνουμε λεπτομέρειες με τις δίνες που σας ανέφερα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Η διαφορά στα χρώματα οφείλεται σε διαφορετική χημική σύσταση των νεφών. Αν τώρα παρατηρήσουμε στο υπέρυθρο τον κόκκινο πλανήτη, στην πραγματικότητα βλέπουμε τις διαφορές θερμοκρασίας στο εσωτερικό του, στα εξωτερικά στρώματα βεβαίως. Ο Δίας έχει πάρα πολλά φεγγάρια, έχει πάρα πολλούς δορυφόρους, καμιά εκατοστή. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι συγκρίνονται με τη σελήνη και είναι η Ιώ, γεμάτη με κρατήρες όπως βλέπετε, τα οποία είναι αποτελέσματα ηφαιστείων που εκβάλλουν, που πετάνε στο διάστημα, θιάφη. Θιάφη καθώς ζεσταίνεται από την παλήρεια αλλά και κάποια ηλεκτρικά ρεύματα που την διαρρέουν. Ο Γανιμίδης είναι ένας τεράστιος δορυφόρος, αποτελείται από πάγο, νερό, διοξείδιο του άνθρακα, ίσως κάποιους υδρογονάνθρακες και φυσικά έχει και έναν πυρήνα ο οποίος είναι στερεός. Ομοίως η Καλιστό είναι πάρα πολύ μεγάλη, με λίγο παλαιότερη επιφάνεια, γεμάτη κρατήρες και παρόμοια σύσταση. Η Ευρώπη έχει πολύ περισσότερο νερό και γι' αυτό βλέπουμε τις χαραγές αυτές στην επιφάνειά της, που είναι πιθανότατα σπασίματα του πάγου ως αποτέλεσμα των παλιρροϊκών δυνάμεων οι οποίες την ζεσταίνουν κιόλας και οι οποίες διατηρούν τους ωκεανούς κάτω από αυτό τον πάγο σε υγρή μορφή. Γι' αυτό ψάχνουμε εκεί και για πιθανή ύπαρξη ζωής. Ο Κρόνος με τα δαχτυλίδια του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός και στην διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών με διάφορα διαστημόπλια είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε για παράδειγμα ότι έχει βόρειο σέλας όπως η γη μας. Στο τέλος βέβαια είδαμε ότι αυτό δεν περιορίζεται στον Κρόνο αλλά υπάρχει ακόμα και σε κάποιους από τους δορυφόρους του Δία ή και άλλους που δημιουργείται το βόρειο σέλας κάτω από ορισμένες συνθήκες. Αποτελείται επίσης από αέρια. Η επιφάνειά του, δηλαδή αυτό που βλέπουμε αέρια είναι, μοιάζει πιο ομογενής από εκείνη του Δία γιατί οι ταχύτητες ανάμεσα στις διάφορες περιοχές των νεφών
είναι αρκετά μεγαλύτεροι από εκείνη του Δία και έτσι σβήνουν γρήγορα όλες οι δίνες οι οποίες δημιουργούνται. Οι δακτύλοι εκτείνονται αρκετά μακριά, σε τεράστιες αποστάσεις, αποτελούνται άλλοι από πάγο και νερό, άλλοι από, αποτελούνται από άλλα σωματίδια που έχουν ή και βραχάκια ακόμα θεωρείται ενδεχόμενο ότι είναι φτιαγμένοι κάποιοι από αυτούς. Μερικοί τροφοδοτούνται από πάγο ο οποίος εκπέμπεται, εκβάλλεται με βίαιο τρόπο, θα δούμε σε λίγο, από κάποιους από τους δορυφόρους. Ο Τιτάνας, ο Τιτάν είναι ο μεγαλύτερος δορυφόρος στο ηλιακό σύστημα, πολύ μεγαλύτερος από τη Σελήνη και τον Ερμή και έχει μια ατμόσφαιρα η οποία είναι εξαιρετικά πυκνή, σχεδόν όπως της Αφροδίτης. Είναι παγωμένος, όλα αυτά τα σώματα είναι παγωμένα. Η θερμοκρασία δηλαδή εκεί είναι πλην 200 βαθμοί εκεί γύρω. Αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από υδρογονάνθρακες, μεθάνιο και άλλα πολύ βαρύτερα. Κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τους δορυφόρους από τον Κρόνο και έξω. Και οι δύο τελευταίοι μεγάλοι πλανήτες αποτελούνται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τέτοιες οργανικές ενώσεις. Μπορούμε να δούμε την επιφάνεια του Τιτάνα αν χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα μήκη κύματος στο υπέρυθρο και έτσι μπορέσαμε να τον μελετήσουμε. Βρήκαμε λοιπόν πολλές λίμνες και ποτάμια και ακόμη και ένα ηφαίστειο το οποίο εκτοξεύει στον ουρανό πάγο, νερό το οποίο παγώνει αμέσως όμως, πιθανώς και μεθάνιο και άλλες οργανικές ενώσεις. Και αυτή ήταν μια έκπληξη πρέπει να πούμε για τον Τιτάνα. Η Τιθής είναι ένας άλλος ενδιαφέρον δορυφόρος και καθένας από τους 60 τόσους δορυφόρους που ξέρουμε ότι έχει. Ο Εγκέλαδος είναι ένας πολύ ενδιαφέρον δορυφόρος, ο οποίος έχει κρυοϊφαίστεια τα οποία εκτοξεύουν στο διάστημα νερό που αμέσως παγώνει και εν τέλει δημιουργεί γύρω από τον πλανήτη έναν από τους δακτυλίους. Εδώ βλέπουμε τους πίδακες από τον Εγκέλαδο. Ο ουρανός είναι ο προτελευταίος από τους 8 πλανήτες. Παγωμένος, αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από οργανικές ενώσεις. Έχει έναν δακτύλιο, όπως βλέπουμε, μάλλον περισσότερους, οι οποίοι είναι φτιαγμένοι επίσης από οργανικά υλικά. Και ο Ποσειδών, ο Ποσειδώνας, τον ακολουθεί, έχει παρόμοια χημική σύσταση σε μικρότερο μεγαλύτερο βαθμό. Εκτός από τους 8 μεγάλους πλανήτες, έχουμε και σχεδόν απειράριθμους αστεροειδείς. 5 νάνους πλανήτες, τη Δήμητρα, τον Πλούτονα, την Έριδα, τον Μακεμάκε και τον Χαουμέια, οι οποίοι βρίσκονται, οι δύο τελευταίοι, στα όρια του ηλιακού μας συστήματος. Η Δήμητρα έχει διαστάσεις περίπου όσο η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι μοιάζει αρκετά με την Σελήνη μας,
Αριστερά βλέπουμε με τα χρώματα την τοπογραφία, ψηλά και χαμηλά μέρη ανάλογα με το χρώμα, όπως είναι λογικό κανείς να τα απεικονίσει, και αντίστοιχα η εστία, που πάλι πάνω κάτω έχει την ίδια διάσταση, μοιάζει αρκετά με την σελήνη μας, όπως και όλα αυτά τα σώματα λίγο πολύ. Υπάρχουν όμως πολύ μικρότεροι, όπως αυτή εδώ, ετούτη που είναι επίσης και οι δυο που είδαμε, και άλλοι μικρότεροι ακόμα, ο Κάσπρα, η Ήδη με την δακτύλη, που είναι ένας δορυφόρος της, ο Μπενού που μελετήθηκε τελευταία λεπτομερώς με διαστημόπλοιο και ήδη έχουμε πάρει ένα δείγμα για να το μελετήσουμε. Και συμπληρώνεται η οικογένεια των ουρανίων σωμάτων γύρω από τον ήλιο με τους κομήτες. Αέρια σώματα που αποτελούνται από πάγο, από νερό, διοξείδιο του άνθρακα, πέτρες, χώμα, αλλά και πάρα πολλές οργανικές ενώσεις, και οι οποίοι υπάρχουν 3 εκατομμύρια, 10 στη 12η ή 10 στη 13η πιθανότατα υπάρχουν, μέχρι τα όρια του ηλιακού συστήματος, και κατά καιρούς έρχονται πιο κοντά στον πλανήτη μας, με αποτέλεσμα να ζεσταίνονται από τον ήλιο και έτσι να τους βλέπουμε να αποτελούν ένα πάρα πολύ όμορφο φαινόμενο στον ουράνιο θόλο.